Πάμε όμως στο εσωτερικό της χώρας, γιατί έχουμε αρκετά νεότερα για να συζητήσουμε ευθύς αμέσως και να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, κύριε Νέα. Πώς προλαβαίνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχετε βεβαρημένο πρόγραμμα. Προσπαθώ και θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο, γιατί κατεβαίνει υπουργός εργασίας, υφυπουργός εργασίας, αναπληρώτρια υπουργός, κυρία Αντωνοπούλου, για το πρόγραμμα της αλληλέγγυας οικονομίας, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να το δούμε το Σαββατοκύριακο. Είναι κουραστικές μέρες, πραγματικά. Έρχεται μετά από πρόσκληση για κάποια εκδήλωση. Δεν έχει στα πλαίσια τη εξωστρέφεια τη διετία που συμπληρώνεται. Όχι. Αυτά τα κλείσαμε, εντάξει. Θα κλείσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή στο ΤΑΕΚ Βοντό, που θα είναι μια αναδρομή στα δύο χρόνια και το τι κάναμε ή το τι δεν κάναμε, πιστεύω, τα δύο τελευταία χρόνια. Έχετε πάντως μια τάση έτσι λίγο να το εορτάζετε κάθε χρόνο, κύριε Βαρδάκη. Δεν νομίζω ότι είναι γιορτή. Νομίζω ότι είναι πράγματα που πρέπει να μαθαίνει, κυρία Ανδρεάκη, ο κόσμος. Γιατί ειλικρινά πάσχουμε. Εγώ νομίζω ότι πάσχουμε στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση του κόσμου. Και όταν έχει απέναντί σου μέσα ενημέρωσης και εννοώ τα μέσα ενημέρωση των Αθηνών. Να τα πάλι. Απέναντι. Σας έχω πει ότι οι κακές παρέστασεις έχουν βάλει σε κακούς δρόμους. Είναι όμως. Κύριε Βαρδάκη. Είναι, πραγματικά. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν μια σειρά ειδήσεων, όπως ας πούμε και αυτή που αμέσως τώρα θα σας εξιστορήσω. Μιας που από την επιστολή του κυρίου Κουτσακαλώτου αποκαλύπτεται από το Διεθνές Πρακτορείο Bloomberg, που δεν έχει να κάνει με τα ανθρωποφάγα αθηναϊκά μέσα, ότι ο ίδιος παραδέχεται στο Eurogroup ότι το 70% των υλοποιήσεων, των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων προς το Eurogroup και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν λάβει χώρα. Προφανώς να εννοεί τα εργασιακά και τα δημοσιονομικά. Τι εννοεί όταν εννοεί για το 70%, γιατί είναι και πολύ μεγάλο, κυρία, το ποσοστό. Ανδρεάκη, όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε υλοποιήσει. Ειλικρινά σας λέω, με οποιοδήποτε, είπα για την άλλη φορά, με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Τηρήσα μια συμφωνία την οποία υπογράψαμε και είπαμε ότι ήταν μια έντιμη συμφωνία. Με δύσκολα μέτρα που πραγματικά τα βιώνει στο πετσί του ελληνικός λαός, αλλά με την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα και ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν μια ανταπόκριση όσον αφορά τους δύο δημοσιονομικούς στόχους για να βγούμε από την κρίση το 18. Πείτε μου λίγο τώρα εσείς τι φρονείτε, γιατί είμαστε λίγο σε μια πολύ ρευστή κατάσταση. Η αξιολόγηση δεν τη βλέπουμε να κλείνει, θα θέλαμε όλοι να κλείσει, ο χρόνος περνάει. Ανεπιστρεπτή κατά πόσο όλοι δηλώνουν. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να αναβιώσει. Προφανώς και ούτε εσείς ο ίδιος. Το 2015. Η περιγραφή όμως της κατάστασης ομοιάζει κατά πολύ με το 2015. Οι πρωταγωνιστές έχουν αλλάξει λίγο πουκάμισα. Να σας πω μια μεγάλη διαφορά. Το 2015. Θυμάστε, κυρία Ανδρεάκη, ότι όλοι από μήνα σε μήνα, από 15ήμερο σε 15ήμερο, όλοι έλεγαν ότι δεν θα πληρωθούν συντάξεις τον επόμενο μήνα, δεν θα πληρωθούν τα επιδόματα τον επόμενο μήνα. Και πράγματι, είχαμε μια δυσπραγία τότε και ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, συντάξεις, μισθοί πληρώνονται κανονικά, χωρίς να υπάρχει έτσι αυτή τη μια απεσιοδοξία. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε πάλι στο καταλήξω. Κανείς δεν είχε βγει τότε, κυρία Ανδρεάκη, να πει ότι τα δημοσιονομικά της χώρας ήταν σε μια καλή κατάσταση. Τώρα βλέπουμε, γιατί το λέω εγώ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η Κομισιόν, το λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αυτοί που υπενήσονται ότι λόγω των δημοσιονομικών επιτευγμάτων της χώρας μπορούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση. Και έχουμε από και την άλλη μεριά το δούνου του. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πού έχουμε κολλήσει τώρα, γιατί είσαι κυβερνητικός βουλευτής και είναι πολύ χρήσιμο. Κατά τα άλλα, είστε ο πλέον συμπαθής στην κριτική περιφέρεια και επικράτη. Αλλά θα πρέπει να σας χρησιμοποιήσουμε για να δούμε λίγο τι γίνεται. Με την καλή έννοια του. Να σας πω, δεν έχω πρόβλημα. Πού κολλάει το παιχνίδι. Να σας πω. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι και το λέω αυτό. Όχι γιατί το λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, το λέει η διακυβέρνηση. Δεν είναι κανείς διατεθειμένος από εμάς να πληρώσει την αδυναμία συνεννόησης της Κομισιόν, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Αν θυμάστε, στην προηγούμενη αξιολόγηση, μέχρι το παραπέντε ήταν να μπει πάλι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με κάποιες προϋποθέσεις. Τελικά δεν μπήκε. Εμείς συζητήσαμε κάποια στιγμή και το Δούνου του να μπει σαν τεχνικό σύμβουλο στο πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά, όταν το Δούνου του, όταν εννοεί και το εννοεί, πιστεύω, γιατί έτσι είναι, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και απαιτεί τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους για να μπει στο πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν και αυτή
λέει ότι δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους με ποιους όρους θα μπει το Δούνου του. Εγώ σας λέω, δεν μπορούμε να μπούμε με τους όρους του Δούνου του να κλείσουμε αξιολόγηση. Δεν μπορεί το Δούνου του. Γιατί, αυτή γιατί τη αυτό στιγμή μεταφράζεται σε ένα καινούριο δύσκολο μνημόνιο. 4 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Δηλαδή, ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να υπογράψει ένα τέταρτο μνημόνιο. Πολύ σωστά, γιατί δεν το αντέχει ο ελληνικός λαός πλέον. Ε, καλά, ναι, αυτό είναι εκ των υστέρων. Είναι δεδομένο, η φορολογική ικανότητα του κόσμου έχει τελειώσει. Ο κόσμος δεν μπορεί. Εντάξει, μπορεί να έχουν εξομαλυνθεί κάποια πράγματα και σε κάποια εκπομπή εγώ ευχαρίστω να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε το τι παραλάβαμε, για το τι κάναμε. Κατά τη εξομάλυνση. Το τι δεν κάναμε. Μην μου το πείτε το φλαμπουράρι και στο τρίβο τα μάτια μου σε λίγο. Όχι, είναι πολύ, τα βήματα είναι πολύ σταθερά και εγώ μπορώ να σου πω και πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και σα τα είπα την άλλη φορά. Ότι πιθανόν να έχω μια αδυναμία στην καθημερινότητα, στην επίλυση προβλημάτων καθημερινότητα του πολίτη που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και εκεί να δηλώσω μια δυναμία. Όμως, να πάω στην προηγούμενη κουβέντα, γιατί είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή το Δούνου του θέλει και άλλα μέτρα, όταν όμως ο Βυσσή, που δεν είναι ο Βαρδάκης ο Σοκράτης, είναι όμως ο Βυσσή, βγαίνει προχθές και λέει: δεν μπορούμε να απαιτήσουμε άλλα νέα μέτρα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα? Τίποτα. Τίποτα. Και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα υπενήχθηκε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε την αξιολόγηση εάν συμφωνήσουμε και στα υπόλοιπα, δηλαδή τα εργασιακά. Αν πάντως αυτή τη στιγμή έρθουν στο ελληνικό κοινοβούλιο μέτρα τα οποία είναι όπως αυτά που περιγράφονται, ότι αναμένεται να έρθουν προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση, δεν τη βλέπουμε να κλείνει. Είστε από εκείνους οι οποίοι θα τα ψηφίσουν? Κύριε Ανδρεάκη, δεν είναι τι θα ψηφίσω εγώ, τι θα ψηφίσω. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω τι θα ψηφίσω. Θα σας πω, είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα ευρώ, το είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν το καλά, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι και άλλα πράγματα ποτέ είδαμε στην πορεία να τα αναιρεί. Ένα με ευρώ, την νέα η στενή έννοια του όρου. Δεν σηκώνει ο ελληνικός λαός. Αν μπουν αυτά τα μέτρα στην κουβέντα, θα τα ψηφίσετε. Να μην είναι λίγο λαϊκιστικό, γιατί εγώ είχα δεσμευθεί ότι εάν τα εργασιακά, εάν δεν πάρουμε τις συλλογικές συμβάσεις, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και ένα μεγάλο ζήτημα που κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο υπό τον τύπο τον ήλιο και το συζητήσουμε. Πώς ήρθαμε εδώ και εμείς τι καλούμαστε να κάνουμε τώρα? Να ανατρέψουμε τις πολιτικές που εφήρμοσαν τα τελευταία 10 χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είστε σε δύσκολη και βέβαια θέση, δεν θα τα ψηφίσω, κυρία Ανδρεάκη, εάν δεν πάρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και βέβαια δεν θα τα ψηφίσω. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο λαϊκίστικο αυτό. Όχι, κοιτάξτε, λαϊκίστικο δεν είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια χώρα η οποία παραπέει ανάμεσα στο κλείνει, δεν ξύνει, κλείνει μια αξιολόγηση. Όλοι μιλούν πια ξεκάθαρα για ένα τέταρτο μνημόνιο, όπως και να το ονομάσουμε. Δυσβάστακο θα είναι προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω. Από τη Γερμανία έρχονται ειδήσεις που αφορούν στα Brexit για μία ακόμα φορά, που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να συζητήσει αυτή τη στιγμή. Επομένως, και τα όρια φθήνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει πια αυτή η πολυτέλεια της συζήτησης που υπήρχε προ εξαμήνου. Έχουμε φτάσει στο Φεβρουάριο. Εγώ θα σου πω το, κυρία Ανδρεάκη, και με επίγνωστο τι λέω. Εάν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, και όχι μόνο σε αυτά τα θέματα, αλλά και σε άλλα που μπορεί να συζητήσουν παρακάτω όσον αφορά τις ενέργειες τις τελευταίες της γείτονος χώρας, δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ήδη πολλές αλλαγές συμβαίνουν όχι μόνο παγκόσμια αλλά και στην Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε και εμείς σαν ελληνικός λαός και όχι μια Ευρώπη της Γερμανίας και μόνο, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, αλλά η Ευρώπη είναι εκείνη που αυτή τη στιγμή κρατάει τα αντισταθμιστικά ωφέλη με τη γειτονική χώρα. Διότι αν η Ελλάδα ήταν μόνη της κλίνης, δεν θα μπορούσε να φανταστεί και όταν εχθές τα ίμια. Και όχι μόνο. Αυτό θα σας έλεγα παρακάτω. Πώς θα ήταν η απόφαση για τον 8. Εγώ, κύριε Ανδρεάκη, μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή ότι σε ένα σοβαρό περιστατικό, ανεπίτρεπτο περιστατικό, η Ευρώπη δεν έχει πάρει τη θέση που έπρεπε να πάρει ακόμα. Τι εννοείτε? Εννοώ με τις προκλήσεις της Τουρκίας το τελευταίο διήμερο. Με συγχωρείτε. Οι παραβιάσεις αυτές δεν παραβιάζουν τα ελληνικά σύνορα μόνο. Παραβιάζουν τα σύνορα της Ευρώπης. Γιατί η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσετε ένα τηλεφώνημα της Γερμανίδας καγκελαρίου με τον Πρωθυπουργό, δεν έχω δει ακόμα στοιχεία που έμπραχτα θα επιπλήξουν την τουρκική κυβέρνηση. Όσον αφορά αυτό το μεγάλο ατόπιμα που έγινε εμάς, μας ενδιαφέρει να επιπλέξουν την τουρκική κυβέρνηση ή να προστατεύσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανήκει πρακτικά στην Ευρώπη. Επιπλήττοντας την τουρκική κυβέρνηση, προστατεύει άμεσα την ελληνική. Και τι προστατεύει, κυρία Ανδρεάκη? Την ανεξαρτησία μιας χώρας που δεν την έχει χαρίσει κανείς. Προφανώς. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί διαφορετικές νόρμες και ρήτες αντιμετώπιση απέναντι σε μια χώρα η οποία δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει κανένα όριο. Αυτό λέμε ότι θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οραματιζόμαστε χρόνια τώρα. Μια αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης, να στηρίζουν τους λαούς της Ευρώπης.
και να μην είναι. Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω για μία ακόμα φορά να καταλάβω το τι γίνεται σήμερα, γιατί αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολες και περίεργες. Σε περίπτωση που δούμε ότι αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι και σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε, 36 λεπτά μετά τις 6, δεν έχει βρεθεί μια λύση υπέρ της αξιολόγησης. Αρχίζει να γίνεται λόγος για σκληρά μέτρα. Μέτρα τα οποία θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα εφαρμόσει, θα ζητήσει να φτάσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ζητήσει από τους βουλευτές της κυβέρνησης να τα στηρίξει, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση. Αν τεθούν τέτοιου τύπου σενάρια, τι φρονείται ότι θα συμβεί από πλευράς των συναδέλφων σας, γιατί φαντάζομαι ότι η αντιπολίτευση θα είναι βούτυρο στο ψωμί της. Οι βουλευτές όμως του κυβερνώντος κόμματος πώς λέτε να αντιδράσουν με το ενδεχόμενο ότι ή τα ψηφίζουμε ή εγκαταλείπουμε. Και η αντιπολίτευση πρέπει να παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα. Άκουσα μια δήλωση του Βρούτση, Υπουργός Εργασίας χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και άκουσα ότι δεν κλείνει, λέει, η αξιολόγηση, γιατί αντιστέκεται η ελληνική κυβέρνηση στις ομαδικές απολύσεις. Ακούστε τώρα, πριν ακριβώς 2 μήνες, ο κύριος Μητσοτάκης, ερήμη του λόγου του προφανώς, λέει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ιδεοληψία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εσκρίνεται ότι με αυτή την τακτική η αντιπολίτευση θα βοηθήσει να κλείσει η αξιολόγηση, θεωρώ ότι είμαστε αλλού. Αφήστε τώρα την αντιπολίτευση. Αφήνουμε και λοιπόν, πείτε μου λίγο τι θα σωστά, γίνει. Σωστά. Αν πει το δίλημα, το πολύ απλοϊκό, γιατί το λαϊκά. Σε αυτά τα εθνικά έχουμε θέματα. Έχουμε κίνδυνο ή αυτά, να μπει η Ελλάδα στη σφαίρα της λογικής του Brexit, του παραλυρήματος, του οικονομικού, των άδειων ταμείων, ή να ψηφίσουμε τα μέτρα για να πάμε παρακάτω. Κύριε Ανδρεάκη, έχουμε αρκετούς συμμάχους. Πιστεύω ότι διαβάσατε προχθές στη Σύνοδο των 7 ότι έχουμε τη στήριξη Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα. Αλλά στη Σύνοδο της Λισαβόνας. Κατάσταση. Όχι, όχι. Με σαφή ανακοίνωση, διακήρυξη μάλλον, έδωσαν τη στήριξή τους στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό. Οπότε έχουμε πολλούς συμμάχους από εκεί πέρα. Σχετικά με το κλείσιμο της αξιολόγησης. Για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ναι, αλλά με ποια μέτρα. Εγώ πιστεύω. Γιατί αυτοί δεν είπαν ότι εμείς είμαστε με την Ελλάδα και ας την κλείσουμε χωρίς να συζητάμε για κανένα μέτρο. Και ειδικά αφού η επιστολή Τσακαλώτου του λέει ότι 70% δεν έχουν εγώ γίνει. Πιστεύω δηλαδή, ότι οι ίδιοι παραδεχόμαστε ότι δεν το έχουμε κάνει. Θα σου πω. Εγώ πιστεύω ότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Και θα κλείσει γιατί έχουμε αυτό που σας είπα. Έχουμε τις δηλώσεις του Μοσχοβησή. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα πλέον. Δώσαμε, είδατε, έχουμε και το είδατε μέχρι προχθές έλεγαν ότι η βιωσιμότητα του χρέους, η μη βιωσιμότητα του χρέους, όμως πήραμε τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους πριν 2 εβδομάδες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα κλείσει. Εάν και εφόσον. Πώς θα κλείσει. Εάν, χωρίς νέα μέτρα. Δηλαδή θα κλείσει έτσι απλά. Αδιαπραγμάτευτα. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται τόσο σήμερα, τι γίνεται. Αδιαπραγμάτευτα. Δεν σηκώνει ο ελληνικός λαός νέα μέτρα. Άλλο το σηκώνει ο ελληνικός λαός, άλλο θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Μα δεν έχουν κανένα νόημα και δεν μπορεί να θεσμοθετήσει. Το είπε και ο Μοσχοβησή, κύριε Ανδρεάκη. Δεν μπορεί να θεσμοθετήσει νέα μέτρα μετά την λήξη του προγράμματος το 2018. Δηλαδή να υποδικεύσει τι, να πει τι. Εάν και εφόσον. Ναι, να συμφωνήσουμε στο δημοσιονομικό κόφτη, δημοσιονομική προσαρμογή μετά τον 2018, εάν δεν πιαστούν οι στόχοι. Μα αυτό δεν είναι ένα νέο μνημόνιο. Να το κάνουμε. Όχι. Όχι. Τι είναι. Γιατί αν δεν το πούμε μνημόνιο και το πούμε κόφτη. Κύριε Ανδρεάκη, η διαλογική αυτό, είναι. Αυτό, αλλά δεν τα ξέρει και ο κόσμος και φταίμε κι εμείς που δεν πληροφορούμε σωστά τον κόσμο. Αυτό έχει ψηφιστεί από το 2014. Και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Όταν δεν πιαστούν οι δημοσιονομικοί. Όμως μόλις πριν από λίγο καιρό. Οι δημοσιονομικοί στόχοι. Όμως σας λέω το εξής. Εάν και εφόσον. Θα πάρουμε το ακραίο σενάριο. Ναι. Δεν κλείσει η αξιολόγηση. Εμείς θα κάτσουμε ψύχρεμα και με τον τρόπο πιστεύω που χρειάζεται. Η κυβέρνηση εννοώ, οι βουλευτές, να πάρουν μια απόφαση ότι πρέπει να γίνει. Τώρα, θα με ρωτήσετε, άκουσα χθες ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και λέει να πάμε για εκλογές. Εγώ δεν θα συμφωνούσα να πάμε σε εκλογές, γιατί δεν συμφέρει και δεν σηκώνει ο ελληνικός λαός εκλογές. Άρα πρέπει να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πείσουμε αυτούς που δεν έχουν πιστεί μέχρι σήμερα. Ποιος? Για να κλείσει, εννοώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Συμπαράσταση Ευρώπης, να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Χρόνο, λέτε. Γιατί να σας πω, έχουμε. Υπάρχει 9 του Φλεβάρι, υπάρχει 20 του Φλεβάρι, πιστεύω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λόγοι να μην κλείσει αξιολόγηση. Ένας που τα βλέπει από μέσα. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, οι αγρότες είναι στους δρόμους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αύριο πάλι στους δρόμους. Τι μέτρα άλλα να πάρεις, από πού να τα πάρεις. Ή αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι εγώ θα μειώσω τους φόρους. Από πού θα τους μειώσω τους φόρους. Κύριε Ανδρεάκη, να ξέρετε ότι το 80% του προϋπολογισμού είναι μισθοί και συντάξεις. Οι δαπάνες δηλαδή. Είναι μισθοί και συντάξεις. Άρα μένει το 20%. Το 20% είναι η παιδεία και η υγεία.
που και, εμείς, και εκεί βάλαμε πόρους. Από πού θα τα κόψει ο κύριος Μητσοτάκης για να κάνει τις ελαφρύνσεις. Προφανώς δεν είναι το δημόσιο χώρο και το άρα, δημόσιο και να σου πω και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Εσείς ακούσατε, σαν δημοσιογράφος, μια πολύ καλή δημοσιογράφος, ακούσατε μια διαφορετική πρόταση, όλα, ακούω, εξαγγελίες και διαγγέλματα, καλά, συμφωνίες. Πριν πάμε στα προεκλογική, που το κάθε όχι, όχι, κόμμα τώρα, και κάθε τώρα, λέω, παράταξα φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης. Τι θα την δούμε... κάνουν τη συμφωνία της αλήθειας. Εμάς μας ενδιαφέρει, αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Να μάθουμε από ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, από ένα κοινοβουλευτικό βουλευτή, από ένα βουλευτή της κυβέρνησης, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει αυτή την περίοδο. Διότι τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Σας είπα, κυρία Ανδρεάκη. Είναι πολύ ανησυχία του κόσμου. Πραγματικά. Ότι όσο έχει φτάσει στα όρια του, είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικά δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας για να κλείσει αυτή η αξιολόγηση και επιτέλους να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση και να ξεκινήσει. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Μοσκοβισή προχθές, να βγαίνει και η Κομισιόν. Άκουσα μια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες και λέει ότι έχουν πιαστεί δημοσιονομική στόχη στην Ελλάδα. Έχει προχωρήσει αρκετά η οικονομία στην Ελλάδα. Έχει πάει να σταθεί στα πόδια της, η οικονομία της Ελλάδος. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε ότι πρέπει να κλείσει και αυτή η αξιολόγηση που σας είπα δεν αφορά, αφορά τα εργασιακά. Δηλαδή, τι ζητούμε στα εργασιακά, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αφορά και κάτι ακόμα, πληροφορία. Τώρα, επειδή θέλω να κλείσω αυτή την κουβέντα και να κλείσω και να είναι πλήρως αποσαφηνισμένη και σε ατομικό επίπεδο και επειδή έχετε και ατομική ευθύνη πλέον στο Σωκράτης Βαρδάκης, στο δίλημα το οποίο θα τεθεί μου απαντήσατε ευθέως, ότι δεν πρόκειται να απαντήσετε, δεν θα συνενέσετε στην λήψη νέων μέτρων. Καλά, σωστά, το κατάλαβα. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Δηλαδή είστε από εκείνους οι οποίοι θα πείτε όχι, εγώ δεν προχωρώ σε δεν μπορείς να ψηφίσεις άλλα μέτρα, κυρία Ανδρεάκη. Δεν μπορείς. Αλλά εγώ σας είπα, για να μην φανεί και λαϊκίστικο. Μα λαϊκίστικο απόφαση, δεν φαίνεται. Σας το πω εγώ την άλλη φορά, μια υπεύθυνη θέση μπορεί, σε ατομικό επίπεδο. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του εργατικού, ένας πρώην πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο οποίος είχε βιώσει το πετσί του αυτή την πραγματικότητα που βίωνε και ο ελληνικός λαός, να πει αύριο ότι εγώ υπαναχωρώ και δεν παίρνω τις συλλογικές συμβάσεις που για μένα είναι ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης. Από εκεί θα ξεκινήσει ο Σωκράτης Βαρδάκης. Αν ήμουν γιατρός, αν ήμουν δικηγόρος, και βέβαια θα βάζα και εγώ το κεφάλι μου στο τσουβάλι, όπως πιθανόν το βάλουν κάποιοι άλλοι. Οι ελεύθερες, είναι, και είναι η δεύτερη φορά που λέω για κόκκινη γραμμή. Και είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για μένα, χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα ο ελληνικός λαός. Εδώ θα βάλω μια ανωτελεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που είστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι αυτά που ενδιαφέρουν και κατά πολύ τον κόσμο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό να είστε.